gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει. Άλλο ένα μη μου πεις είναι στον αέρα. Και άλλη μια ώρα νομίζω ότι θα μονοπολίσουμε το ενδιαφέρον. Διότι δεν είναι ότι θα σας κάνουμε πιο δυνατούς, πιο γερούς, πιο ανανεωμένους, αλλά και πιο υγιείς. Είναι ότι θα σας δώσουμε σήμερα μέσα από αυτή την εκπομπή για άλλη μια φορά ό,τι σας λείπει. Δηλαδή ενημέρωση, ψυχαγωγία, πληροφόρηση και πάνω απ' όλα την καλύτερη διάθεση που θα μπορούσαμε να έχουμε. Είμαστε όλοι έτοιμοι, έχουμε πάρει θέσεις και θα πάμε ευθύς αμέσως για να ξεκινήσουμε. Τρεις βασικές στήλες σήμερα κοντά μου, τρεις συνεργάτες από τους 16 και ένας ιδιαίτερος καλεσμένος από την στήλη της υγείας θα πλαισιώσουν αυτά τα 56 πρώτα λεπτά της εκπομπής «Μη μου πεις». Πάρα πολύ καιρό έχουμε δει έτσι να μιλάνε αρκετοί και έτσι να ρωτάνε και να μαθαίνουν, όσοι τυχόν δεν το ξέραν, για το μαύρο κείμενο. Το μαύρο κείμενο που σίγουρα, όπως λέμε και στο διαφημιστικό, θα πω ότι είναι, δεν ξέρω αν θα πω τον νέκταρ των θεών, δεν ξέρω αν θα πω αν είναι το μυστικό των θεών, πάντως σίγουρα ξέρω ότι είναι ένα πολύ δυνατό συμπλήρωμα διατροφής στα χέρια μας. Τουλάχιστον από τον Ιούνιο που εγώ το έχω δοκιμάσει στην καθημερινότητά μου και με τόσο βεβαρημένο πρόγραμμα που έχω πλέον, εννοείται, και εν ώψη τηλεοπτική σεζόν, νομίζω ότι είναι και ο απαραίτητος σύντροφός μου. Τι ακριβώς περιέχει, γιατί ακριβώς μου δίνει αυτή τη δύναμη ή την ευεξία ή αυτή την, αν το θέλεις, και τη φρεσκάδα της καθημερινότητας. Γιατί ακριβώς νομίζω ότι έχω βρει και εγώ το ελιξίριο. Γιατί και το πώς. Ο ειδικός από την εταιρεία John Noah, ο υπεύθυνος στην ουσία της εταιρείας John Noah, Γιάννης Λιακόπουλος, είναι εδώ κοντά μας. Γεια σου, Γιάννη. Γεια σου, Αλέξη. Όπου θα μιλήσουμε για το μαύρο κείμενο μέσα από την στήλη της Μαρίας Κατσουλέρη, Συμβουλές Υγείας και όχι μόνο. Κοντά μας και ο Γιώργος Γκόλιας, για την, ένα νέο έτσι, εισερχόμενο μέλος στην εκπομπή μου πεις για την φετινή τηλεοπτική σεζόν 2017-18 με το All About Music, που σήμερα θα ξεκινήσεις και θα μιλήσουμε για, σαν πρώτο θέμα, κριτική μουσική. Ωραία, επειδή στην Κρήτη σας αγαπάμε, μας αγαπάτε και το δείχνετε όλα αυτά τα χρόνια, φιλιά στη φίλη μου την Αναστασία, θα ξεκινήσουμε κριτική μουσική και αμέσως μετά το πρώτο μας θέμα, κοντά μας και η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από την στήλη για τα παιδιά. Μια πολύ συλλεκτική εκπομπή και σήμερα με πάρα πολύ ωραία πράγματα. Να πω, άλλη μια φορά να δείξουμε. Στο μη μου πεις παπάκι για ακούτε.com, αλλά θα το έχουμε όλη τη χρονιά, οπότε μην αγχώνεστε. Η John Noah με πολύ ιδιαίτερα προϊόντα, εν καιρό θα τα μάθουμε όλα, σήμερα για 10 από εσάς, αυτό ακριβώς, το μαύρο κείμενο, το ελιξίριο των θεών, θα έλεγα, αν το θέλεις, το νέκταρ, πώς μπορώ για να το πω, αλλιώς. Το ελιξίριο, είναι η καλύτερη λέξη. Και έχουμε μάθει και πληροφορίες που θα σε εντυπωσιάσουμε για 10 από εσάς εντελώς δωρεάν. Μία καψουλίτσα την ημέρα, γιατί είναι σε μορφή κάψουλας, έτσι δεν είναι. Κάθε πρωί. Κάθε πρωί. Και δεν έχουμε και timetable που λέμε, ότι πρέπει να το πάρεις για ένα μήνα, για δύο, για τρεις, για πέντε, για οχτώ. Όχι, ο χρήστης του προϊόντος αυτού μπορεί να το παίρνει καθημερινά, εφόρου ζωής, εφόσον βλέπει ότι φέρνει αποτελέσματα στην καθημερινή ζωή του. Πάμε να ξεκινήσω λίγο από τη Μαρία που έχει κάποιες πληροφορίες για το μαύρο κείμενο. Πώς λεγόταν δηλαδή και πώς ήρθε. Ενδεικτικά. Και ο Γιάννης Ολιακόπουλος από την John Noah. Να πούμε www.johnnoah.com. Μπορείτε να βρείτε τα πάντα. Ενδεικτικά μπορούμε να πούμε, θα μας το επιβεβαιώσει κιόλας, ότι προέρχεται από την αρχαιότητα. Το χρησιμοποιούσε η Κλεοπάτρα για λόγους ομορφιάς. Mm-hmm. Αργότερα το χρησιμοποίησε και ο γιατρός, ο Έλληνας γιατρός, ο Διοσκουρίδης, για λόγους πόνου, πονόδοντου, πονοκεφάλους και όλα αυτά. Ο μεγάλος Ιπποκράτης μας, ο γιατρός, το χρησιμοποίησε για τις υπατικές λειτουργίες και για οπουδήποτε για την εποχή έχριζε ότι είναι χρήσιμο. Και μετά από κάποιες χημικές αναλύσεις, αποκαλύφθηκε στα εργαστήρια ότι περιέχει καροτίνη, η οποία μετατρέπεται στο ύπαρ σε βιταμίνη Α, η οποία είναι μεγάλη, βοηθάει σαν αντικαρκυνικός παράγοντας. Έτσι ακριβώς. Είναι μια βασική βιταμίνη, ένα βασικό στοιχείο για την καθημερινή λειτουργία του οργανισμού και για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις αντίξωες συνθήκες οι οποίες μας επιβαρύνουν. Το πιο βασικό για μένα που είχα εντυπωσιαστεί την αρχική ονομασία του μαύρου κείμενου. Το γνωρίσαμε ως. Ναι, εγώ βασικά όπου μπήκα μέσα να διαβάσω 5-6 πράγματα γιατί δεν το γνώριζα. Σήμερα θα μάθω τα περισσότερα και γιατί και εμένα είναι κάτι πρωτοφανές και θέλω πάρα πολύ να μάθω.
Το βρήκα μέσα στο διαδίκτυο σαν Nigella sativa. Ακριβώς. Αυτό είναι το επιστημονική, η λατινική μάλλον επιστημονική ονομασία του φυτού αυτού. Είμαι λάνθιον στα, στα ελληνικά. Πρώτα ξεκίνησε από εκεί, δηλαδή το μαύρο κίμινο. Γιάννη, δηλαδή στη ξένη χώρα ουσιαστικά βρήκαμε την αρχή του και το μάθαμε. Έτσι ακριβώς. Βρήκαν, καθώς οι αρχαιολόγοι έκαναν τις ανασκαφές στην, αρχαία, στην Αίγυπτο μάλλον, βρήκαν μέσα σε τάφους τον Φαραώ σπόρους από το μαύρο κίμινο. Το μαύρο κίμινο έχει ονομαστεί έτσι διότι μοιάζει το σποράκι του σαν το κίμινο. Η ονομασία του, όπως είπε η κυρία συνάδελφος, είναι ακριβώς Nigella sativa ή μελάνθιον στα ελληνικά. Έτσι θα το συναντήσουμε. Μαύρο κίμινο, λοιπόν. Γεωγραφικές αναφορές. Καταρχήν, να κάνουμε μία γρήγορη αναφορά και θα σε έχουμε όλο το χειμώνα συχνά πυκνά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα που θα δώσουμε στον κόσμο και πολύ σημαντικά. Τα προϊόντα John Noah είναι όλα φυσικά προϊόντα. Όπως λέμε, η υγεία μέσα από την φύση. Όπου αυτό που θέλω να πω είναι ότι το μαύρο κίμινο, περίπου πόσο καιρό είναι στην αγορά. Το κυκλοφορούμε μέσα από την John Noah. Ναι, από την προηγούμενη, από την άνοιξη που μας πέρασε, εδώ και αρκετούς μήνες, σημειώνει αρκετά μεγάλη επιτυχία. Έχει βοηθήσει πάρα πολλούς ανθρώπους. Με συνέπεια αυτό να αυξάνει διαρκώς τη ζήτησή του. Συνεχώς δεχόμαστε τηλεφωνήματα από τους ανθρώπους για το πόσο καλό έκανε σε διάφορες περιπτώσεις δυσλειτουργίας, θα ήθελα να πω, του οργανισμού. Αλλά θα τα πούμε. Βεβαίως. Είσαι από τους ανθρώπους εκείνους που έχει δημιουργήσει το 80% μέσα στην εταιρεία, ενώ και από μόνο σου κοιτάς τι λείπει από τον κόσμο, τι χρειάζεται και είναι και δικές σου κάποιες πολύ ιδιαίτερες πατέντες, ας το πούμε, ιατρικές, συμβουλευτικές ή ως συμπλήρωμα διατροφής. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι ήταν αυτό που σε έφτασε στο να δώσεις στην αγορά το μαύρο κίμινο? Πώς δηλαδή ήρθε στην John Noah η δημιουργία του μαύρου κίμινου και να το έχουμε σήμερα μπροστά μας? Αλέξανδρο, όπως πολύ σωστά είπες, το 100% των προϊόντων της John Noah είναι 100% φυσικά. Mm-hmm. Ασχολούμαστε μόνο με φυσικά προϊόντα τα οποία προέρχονται από εκχυλίσματα ή από άλλους τρόπους που μετατρέπουμε το φυτό, το βότανο, σε πολύ μικρότερη δοσολογία, αλλά πολύ πιο δυνατή, και τη βάζουμε μέσα στην κάψουλα η οποία εισέρχεται στον οργανισμό. Μία παρέτηση θέλω να σου κάνω εδώ, επειδή έχεις τεράστια εμπειρία σε αυτά. Η κάψουλα ή το υγρό, γιατί έχετε και πολλά, αυτό, ναι, έχετε και πολλά προϊόντα σε υγρή μορφή, ναι, είναι πιο εύκολα απορροφήσιμη από τον οργανισμό σε συμπλήρωμα διατροφής? Το υγρό είναι πολύ πιο εύκολα απορροφήσιμο από το. Γιατί επιλέξαμε λοιπόν να το βγάλουμε και όχι με σταγονίτσες, π.χ. λέω εγώ? Διότι στο μαύρο κυμήνο χρησιμοποιούμε το εκχύλισμα, το οποίο δεν είναι δυνατό να είναι υγρό. Επομένως, αναγκαστικά το βάζουμε μέσα σε μια χορτοφαγική vegan κάψουλα, η οποία δεν περιέχει ζωικά συστατικά. Επομένως, δεν βλέπει τον οργανισμό, αλλά δεν υπήρχε και άλλος τρόπος έτσι ώστε να το δώσουμε στον χρήστη, στον καταναλωτή. Από ποια ηλικία και μετά ενδείκνυται και βοηθάει και μπορεί κάποιος να καταλάβει τα δραστικά συστατικά του μαύρου κίμινου? Θα έλεγα από την ηλικία των 12 ετών και πλέον μπορεί να το παίρνει ένας άνθρωπος και ένα παιδί και ένας ενηλίκας άφοβα και μπορεί να το χρησιμοποιεί καθημερινά. Μην ξεχνάμε ότι το μαύρο κίμινο μέσα περιέχει, είναι πολύ πλούσιο μάλλον σε φυσικά ω3, ω6, ω9. Επομένως, το χρειάζεται το παιδί σε αυτήν την ηλικία έτσι ώστε να αναπτυχθεί. Μάλιστα. Και το νοσοποιητικό σύστημα και είναι ισχυρό. Είναι απίστευτο αυτό που κάνει στο νοσοποιητικό, διότι περιέχει, θα ήθελα να προσθέσω και μια άλλη ουσία η οποία είναι η βασική του, είναι η θυμοκινώνη. Η οποία είναι, αν θέλετε, το Α και το Ω όσον αφορά την ενίσχυση του ανοσοποιητικού. Υπάρχουν τρομερά αποτελέσματα στα εργαστήρια που γίνονται κυρίως από πανεπιστήμια για αυτή την ουσία που περιέχει μέσα. Αυξάνει την αντοχή στους ασθενείς. Τους δίνει μια μεγαλύτερη δύναμη αντοχής. Υπάρχουν αντενδείξεις, υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που πιθανόν θα πρέπει να το ελέγξουν πριν το χρησιμοποιήσουν? Δεν υπάρχει καμία αντένδειξη. Γιατί είναι εντελώς φυσικό. Παρόλα αυτά, εκεί ήθελα να καταλήξω. Είναι 100% φυσικό, όπως είπα. Παρ' όλα αυτά, όμως, αν κάποιος έχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, καλό θα είναι να συμβουλευτεί πάντα τον γιατρό του. Mm-hmm. Πάντα θα πρέπει να μιλήσει με τον γιατρό του αν έχει κάποιο ειδικό πρόβλημα. Ένας άνθρωπος, και κυρίως στην Ελλάδα, έχει την τάση όταν κάτι είναι φυσικό και όταν σε βοηθάει να το διπλασιάζει σε ποσότητα. Όπως λένε, εγώ παίρνω 2 βιταμίνες την ημέρα. Εγώ μαύρο κίμινο παίρνω 2 καπάκια την ημέρα. Μου δίνει έτσι μεγαλύτερη ενέργεια κτλ. Παίζει ρόλο αυτό? Δηλαδή, αυξάνοντας την ποσότητα. Εγώ από, από ένα χάπι το οποίο παίρνω κάθε πρωί από τον Ιούνιο και είμαι μια χαρά. Και πραγματικά βλέπω, δηλαδή, εγώ που δουλεύω 10-15 ώρες ή με τα γυμναστήριά μου, Γιώργο, θα το δεις και εσύ, πραγματικά βλέπω μια άλλη ενέργεια και ευεξία. Αλλά θέλω να ρωτήσω, παίζει ρόλο?
Η υπερκατανάλωση δηλαδή βοηθάει στο ότι παίρνουμε μεγαλύτερη δύναμη. Θα βοηθήσει, Αλέξανδρε, μόνο στις περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ έντονες. Ιδάλλως δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος να πάρουμε 2 και 3 κάψουλες. Μην ξεχνάμε ότι και τα φυτικά σκευάσματα, παρόλο που είναι αγνά, είναι αθώα, είναι φυσικά, εάν τα πολλαπλασιάζουμε, μπορούν να δημιουργήσουν κάποια προβλήματα. Επομένως, καλό είναι να ακολουθούμε τη δοσολογία η οποία αναγράφεται πάνω στη συσκευασία. Μάλιστα. Και μας λέει και ο Δήμος που μας το έδωσε κιόλας. Σαφώς, εννοείται. Ποιες είναι, αν πάμε να κατηγοριοποιήσουμε στον κόσμο, να επαναλάβω. 10 από εσάς για σήμερα, εντελώς δωρεάν, θα πάρετε από την εκπομπή μου, πεις 10 συσκευασίες προσφορά από την εταιρεία John Noah, μαύρο κείμενο, όμως το www.johnnoah.com, αυτά ακριβώς τα κουτιά που βλέπετε, θα μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα φυσικά συμπληρώματα διατροφής που εν καιρό θα τα αναλύσουμε και θα τα δείξουμε και θα τα δώσουμε όλα. Να πούμε ότι τα προϊόντα σου μπορεί να τα βρουν μέσα από το site αλλά και σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Κυρίως θα τα βρουν τα προϊόντα John Noah στα φαρμακεία. Στα φαρμακεία δηλαδή, γιατί είναι ελεγμένο που είναι ο ειδικός, θα πρέπει ας πούμε, να τους συμβουλεύσει. Σαφώς. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Αν μπορούσαμε να βάλουμε 5 πράγματα, δηλαδή 5 βασικές σημειώσεις, το TIC που λέμε. Των ανθρώπων, κατηγοριών ή αν τον θέλουμε πραγμάτων που βοηθάει δραστικά το μαύρο κείμενο. Έχει πάρα πολλές. Εγώ που έχω διαβάσει το βιβλιαράκι του και τι δεν κάνει. Έτσι. Τα βασικά όμως που οι 8 στους 10 άνθρωποι καθημερινά το χρειάζονται. Ποια είναι αυτά? Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα το πρότεινα σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποια αυτοάνοσα, τα περίφημα αυτοάνοσα. Το βλέπεις πόσο έχει διορθωθεί. Το θυμάσαι στο πρώτο μας ραντεβού. Ναι. Να πω και στον κόσμο ότι σαν αυτοάνοσο από το άγχος μου, εγώ δεν βγάζω έρπη κτλ. Όμως όταν αγχώνομαι, στρεσάρομαι ή δεν έχω άλλη ενέργεια, όλο αυτό το τελευταίο δάχτυλό μου, όλο σκάει, ανοίγει, γίνεται πληγή για 5-7 μέρες και περνάει. Χωρίς να βάλω καμία αλήφη πλέον, χωρίς τίποτα, ο Γιάννης μου το είχε πει ότι θα το δεις διαφορά. Τώρα το παθαίνω, από εκεί το πάθαινα 2 φορές το μήνα, το έχω πάθει 2 φορές, μέχρι να εξαλείψει τελείως. Έτσι ακριβώς, θα βοηθήσει πάρα πολύ τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν κάποιο αυτοάνοσο νόσημα και αυτό γίνεται μέσω της αντιοξείδωσης που προσφέρει. Έχει πάρα πολλά φυτοχημικά συστατικά μέσα τα οποία επιτυγχάνουν αυτό το στόχο, δηλαδή το να βελτιώσουμε την ποιότητα της ζωής μας. Ένας άλλος λόγος για το οποίο θα πάρουμε το μαύρο κείμενο της John Noah είναι η ενέργεια η οποία θα μας δώσει. Περιέχει πλήθος μετάλλων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων μέσα, η οποία μας δίνουν ενέργεια η οποία είναι απαραίτητη. Άρα, όπως έχουμε πει, την ημέρα. Κάνει πάρα πολύ καλό στους ανθρώπους που αθλούνται, στους ανθρώπους που κάνουν και αθλήματα, μπάλα, ποδόσφαιρο, τα πάντα, κολύμβηση κτλ. Γιατί είναι ενεργειακό. Ακριβώς και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεπεράσει, αν θέλει, την ηλικία των 50 και έχει αρχίσει ο οργανισμός να πέφτει και δεν αφομοιώνει σωστά τις βιτάμινες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία που λαμβάνουν από τις τροφές. Και αν οσοκατασταλλεται κιόλας. Έτσι ακριβώς. Άλλη κατηγορία. Άλλη κατηγορία θα βοηθήσει πάρα πολύ τις κυρίες στα νύχια, στο δέρμα, στα μαλλιά και αυτό οφείλεται μέσα στα... Εξού και η Κλεοπάτρα κάτι θα ήξερε. Ακριβώς, στα λιπαρά όξια. Και άλλο ένα μυστικό για τις κυρίες, αλλά και για τους κύριους πλέον, είναι το να αδειάσουμε λίγο το περιεχόμενο από την κάψουλα, το να το ανακατέψουμε με λίγο λάδι, ελαιόλαδο. Αυτό δεν μου το έχεις πει, Γιάννη, δεν το έχεις αποκλειστικά στην εκπομπή. Και να φτιάξουμε μία κρεμούλα δική μας ή μία μάσκα ομορφιά. Έχει ωραία συγχώνευση έχει με το λάδι. Έχει καταπληκτικό αποτέλεσμα. Έχει ωραία χημική ένωση με το λάδι. Άρα, κάτσε για να το κάνω τελειώνοντας την εκπομπή. Αχ, τι ώρα τελειώνω, δεν αργώ, Δεν μπορώ, όταν μου πούνε εμένα για κρέμα, κάτι παθαίνω. Λοιπόν, παίρνω λοιπόν την καψουλίτσα. Την ανοίγει. Σε εύκολα. Μία μικρή ποσότητα. Όσο έχει η καψουλίτσα μέσα. Όχι, όχι το λάδι. Μία κουταλιά λάδι. Μία κουταλιά. Ναι. Και αυτό έτσι με τα δάχτυλα το αφήνουμε να απορροφηθεί. Και το αφήνουμε, ναι. Καλό είναι μάλλον για το βράδυ να κοιμηθούμε με αυτό, να πάρουμε όλες τις. Το βράδυ θα το πρότεινα, Αλέξανδρα, διότι το βράδυ, επειδή θα βάλουμε λαδάκι, δεν κάνει να βάζουμε λάδι στο πρόσωπό μας το βράδυ, διότι μας φορτώνει. Κλείνει τους πόρους. Μετά να ξεπληθούμε, δηλαδή από λίγο καιρό, να πάρει τα στοιχεία που πρέπει και να ξεπληθούμε. Λάδι τώρα μην γελάσετε, αλλά εννοούμε για ελαιόλαδο πάντα. Έτσι ακριβώς. Ένα καλό ελαιόλαδο, ένα έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Αυτό που χρησιμοποιούμε. Ναι, βεβαίως. Το τελευταίο διάστημα βομβαρδιζόμαστε με πάρα πολλά συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα, χημικά, φυσικά κλπ. Σε τι διαφέρει πραγματικά, ποιο είναι το μοναδικό χαρακτηριστικό που το κάνει να διαφέρει από τα υπόλοιπα. Ως ενεργειακό μάλλον λες που μας δίνει ενέργεια για τη γυμναστική γιατί κυρίως αυτό είναι. Και αν θα μπορούσε να ακούω όμως και θέματα που αφορούν το δέρμα, την ομορφιά κλπ. Άρα έχει διάφορες ιδιότητες. Και αν θα μπορούσε να αντικαταστήσει κάποια άλλα συμπληρώματα διατροφής ή βιταμίνες κλπ. Γιατί ομολογώ, ανοίγοντας από τηλεόραση περιοδικά, ίντερνετ κλπ.
γίνεται ένας χαμός. Είναι αλήθεια αυτό. Και ξαφνικά έρχεται το μαύρο κείμενο, το οποίο και εγώ πρώτη φορά το ακούω. Είναι αλήθεια. Το μαύρο κείμενο μπορεί να αντικαταστήσει σχεδόν τα πάντα τα οποία κυκλοφορούν. Γιατί πόσο δραστικά συστατικά έχει μέσα, Γιάννη, είχαμε πει. Έχει περισσότερο από 100. Ίσως αυτό είναι ενδεχομένως. Σε μία κάψουλα έχουμε περισσότερο από 100 θρεπτικά συστατικά και αυτά φτιαγμένα και δεμένα αρμονικά από τη φύση. Δεν τα έχουμε ανακατέψει σε ένα εργαστήριο, δεν έχουμε πάρει λίγο βιταμίνη C, λίγο βιταμίνη Ε, λίγο. Να τα βάλουμε και να τα βάζουμε. Είναι αρμονικά δεμένα. Είναι από τη φύση του με αυτά. Να πάρω και εγώ το πρώτο. Έχει φλαβονοειδή τα οποία δεν έχουν τα υπόλοιπα τεχνητά συμπληρώματα διατροφής. Τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τον οργανισμό. Δηλαδή τον αποτοξινώνουν, του δίνουν ένταση, του δίνουν ενέργεια, του δίνουν ευεξία. Είναι αυτό που μας λείπει. Υπάρχει άλλο ένα κομμάτι που αξίζει να αναφέρουμε στην ουσία, ότι περιέχει ισχυρές σεξουαλικές ιδιότητες. Αν πες μου το βρε Μαρία και μου λέει τελευταία, τελευταίους δύο μήνες μου λέει ότι δεν με αντέχει και μου λέει μα καλά η κούραση που είχες, φτιάχνεις το σκηνικό, φτιάχνεις το στούντιο, παλιά μήπως θες κάτι άλλο να μου δείξεις, γιατί ξέρεις τώρα, το έχει παραμηνεύσει ότι το κάνω επίτηδες γιατί κάτι έχω κάνει τη λαδιά μου. Όχι, φταίει το μαύρο κείμενο να ξέρεις. Μα ποια ουσία είναι αυτή που είναι ευεργετική. Είναι το σύνολο, Αλεξάνδρε, είναι το σύνολο. Ότι παίρνουμε τόσο. Ρυθμίζει τον οργανισμό, επομένως όταν ρυθμίζει τον οργανισμό όλα αρχίζουν και λειτουργούν τέλεια. Άρα μπορεί να είναι και ένας ρυθμιστής στην ουσία, έτσι δεν είναι, του οργανισμού μας. Από πότε, και μετά κάποιος αρχίζει να βλέπει τα ευεργετικά συστατικά του προϊόντος. Μερικές ξέρεις, μέρες πολύ, είναι και λίγο ψυχολογικό, καταρχήν. Τη μέρα που το γνώρισα και εγώ από κοντά και εκεί στο καφέ πήγα ένα να δοκιμάσω, σου λέω Γιάννη, πήγα στην προπόνηση και ήμουν πολύ διαφορετικός. Ενώ είδες ήμουν πτώμα και μου λες να πάω γυμναστήριο. Και σου λέω τι να κάνω. Όμως, πραγματικά είναι και λίγο ψυχολογικό ότι παίρνεις κάτι που σε δυναμώνει. Κυριολεκτικά όμως, μετά από τις δύο εβδομάδες, κάθε πρωί που σηκώνομαι όπως πίνω το πρωινό μου, παίρνω το πρωινό μου, μετά ξανακαταλαβαίνω ότι πραγματικά φεύγω με πιο μεγάλη ευεξία και πολύ πιο διαφορετική ψυχολογία κιόλας. Έχεις δίκιο, Αλεξάνδρε. Αν εξαιρέσουμε το περίφημο πλασίμπο που λέμε τέλος πάντων για τα προϊόντα αυτά για τα, και για τα φάρμακα, για όλα τα προϊόντα τα οποία υποτίθεται θα κάνουν ένα καλό στον οργανισμό. Αν το εξαιρέσουμε, μετά από δύο εβδομάδες αρχίσουμε να βλέπουμε πραγματικά μια ομαλότητα στις λειτουργίες του οργανισμού μας. Θα βλέπουμε τα μαλλιά μας να λάμπουν, το δέρμα μας να λάμπει. Θα το δούμε δηλαδή από εξωτερικά. Θα δούμε ότι δεν θα κουραζόμαστε, θα δούμε ότι θα χαμογελάμε. Στις δύο εβδομάδες και έπειτα μπορούμε να δούμε ένα σημαντικό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Μαύρο κείμενο λοιπόν είναι η πρότασή μας τουλάχιστον για αυτές τις μέρες. 10 από εσάς εντελώς δωρεάν. Το μαύρο κείμενο, μια μεγάλη προσφορά και τους ευχαριστούμε πολύ από την εταιρεία John Noah. www.johnnoah.com μπορείτε να βρείτε τα πάντα, αλλά όλα τους τα προϊόντα, γιατί έχει μια σειρά απίστευτη ακόμα και για την παιδική, για τη βιταμίνη C, για τα παιδιά, όπου πραγματικά η νύφη μου που την έχει δοκιμάσει χωρίς να το έχω πει εγώ, απλά την είδα στο ντουλάπι και λέω καλέ, παίρνεις John Noah, μου λέει αυτή έχω από πέρσι το που λέει για τα μικρά. Θα την παρουσιάσουμε και αυτή ευεργετικότατη. Το παιδί δεν φεύγει χειμώνα καλοκαίρι χωρίς τη βιταμίνη C. Ό,τι και αν τρώει και καθαρά, που ξέρεις έτσι τα προσέχουμε. Δεν τρώει πολλά πράγματα, junk food κτλ. Η βιταμίνη C είναι βιταμίνη C για τον οργανισμό. Και την έχετε διαχωρίσει από την παιδική για εμένα που είμαι ενήλικας ή που θέλω κάτι διαφορετικό. Σε λεδάκια. Ναι. Σε μικρά για να είναι και πιο διαφορετική. Είναι προϊόν καταπληκτικό. Από τα παιδιά. Δεν έχει ζάχαρη, είναι ένα φανταστικό προϊόν για τους μικρούς μας. Θα τα πούμε όλα αυτά εν καιρό. Αν έπρεπε να κλείσουμε και να πούμε κάτι για το μαύρο κείμενο να μείνει στον κόσμο και για τη συνεργασία του και την αποκλειστική συνεργασία με την John Noah. Okay, γιατί μόνο μέσα από την John Noah μπορούμε να βρούμε το πραγματικό μαύρο κείμενο στην αγορά. Τι θα θέλαμε να μείνει στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή το μαύρο κείμενο θεωρείται το πιο μελετημένο φυσικό συστατικό, το πιο μελετημένο φυσικό συμπλήρωμα διατροφής στην παγκόσμια αγορά. Έχει απεριόριστες μελέτες, οι οποίες έχουν γίνει από πάρα πολύ μεγάλα ιδρύματα, πανεπιστημιακά και νοσοκομεία, τα οποία αποδεικνύουν αυτά τα οποία ισχυριζόντουσαν κάποτε στην κλασική, αν θέλετε, στην πατροπαρόπτωτη ιατρική, όπως αναφέρατε ο κύριος Δίος Κορούδης, ναι. Όπως αναφέρατε, ας πούμε, ότι το χρησιμοποιούσαν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι, ακόμα και ο Μωυσής. Υπάρχουν αναφορές ότι το είχαν χρησιμοποιήσει το μαύρο κείμενο. Πλέον η σύγχρονη επιστήμη έρχεται και λέει ότι το μαύρο κείμενο είναι ένα θαυματουργό φυσικό συμπλήρωμα διατροφής. Αυτό είναι ένα καταπληκτικό το οποίο το μπορείτε να το βρείτε στα φαρμακεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας γιατί έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κάπου
Εμείς δεν αφήνουμε το μαύρο κείμενο, θα είναι μέχρι το τέλος εκπομπής κοντά μας, αλλά και κάθε εκπομπή. Μαρία Κατσουλέρη παραμένει, Γιώργος Γκόλιας, όπου παίρνει τη σκυντάλη για μουσική κριτική και όχι μόνο. Και στην παρέα μας έρχεται και η επόμενη συνεργάτητά μου, η Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου από τη Στήλη για τα παιδιά. Μείνετε κοντά μας. Γεια σας. Πάμε να γνωρίσουμε το κορυφαίο αντιοξειδωτικό συμπλήρωμα διατροφής Super Vita. Με 18 δραστικές ουσίες προστατεύει όλα τα όργανα του σώματος και ενισχύει τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Η αντιοξειδωτική του δράση προσφέρει αντιγυραντική, αντιμικροβιακή και αντιφλεγμονώδη προστασία. Απαραίτητο για άτομα με χρόνια κόπωση, ανεμία, διαβήτη, λοιμώξεις, αυξημένη χοληστερίνη, αρθρίτιδες, αυτοάνοσα, άγχος και γενικά έντονη καθημερινότητα. Θέλετε να είστε άτρωτοι, δυνατοί, υγιείς και πάντα νέοι? Super Vita. Γιατί σας αξίζει μια καλύτερη ζωή. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, έτσι εμείς εδώ συνεχίζουμε. Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου στην παρέα μας. Μαρία Κατσουλέρη. Λάζαρος, άκου τι πήγα να πω τώρα. Γιώργος Γκόλιας εδώ και βεβαίως εννοείται ότι θα ξεχάσω, δηλαδή δεν το ξεχάσω γιατί θέλω να το τσακίσω. Μοναδικό γαλακτομπούρεκο για σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δίνουμε για 10 από εσάς μαύρο κείμενο, αλλά και το γαλακτομπούρεκο μια μοναδική προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Ήλιον. Και βεβαίως αυτό πήγαμε από το καινούριο κατάστημα στο Καλάνδρι, αλλά με 6 καταστήματα σε όλη την Αττική. Ζαχαροπλαστεία Ήλιον λοιπόν στην παρέα μας και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Και 10 από εσάς μαύρο κείμενο από την Τζον Όα εντελώς δωρεάν. Στο μη μου πεις παπάκι για hoo.com. Πόσα δώρα να δώσω, δηλαδή. Και χειροποίητο γαλακτομπούρεκο, ό,τι πιο φυσικό, κρέμα, γάλα, αγνό κτλ. Και μαύρο κείμενο για ευεξία των έκτακτων θεών. Και 3 πρόσωπα καταπληκτικά και ένα υπέροχο στούντιο. Και ένας θεϊκός παρουσιαστής. Δεν μιλάω για μένα, τι μου λέτε εσείς εγώ μεταφέρα. Γιώργο, για πάμε. Κωνσταντίνα, τι μας έχεις για το τελευταίο μέρος? Λοιπόν, πόσα χρήματα πρέπει να παίρνει το παιδί σε κάθε ηλικία, δηλαδή γυμνάσιο, δημοτικό και στην εφηβεία. Για να μην κακομαθαίνει και για να πούμε ότι μπορεί και να αυτοσυντηρηθεί όμορφα. Πάμε να. Αυτό στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μείνετε κοντά μας. Πάμε να δούμε λίγο για την κριτική μουσική. Ωραία. Αλέξανδρε, είναι την πρώτη φορά που το All About Music παρουσιάζει μουσικό κομμάτι. Είπα να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά και να ξεκινήσω με την κριτική μουσική. Έχω σπουδάσει στην Κρήτη, έχω μείνει 4 χρόνια εκεί. Αλλά έχεις και πάρα πολλούς φίλους από και έχω το καλοκαίρι, κάθε καλοκαίρι είσαι εκεί. Συνεχώς κάθε καλοκαίρι είμαι εκεί, οπότε όλοι το όφυλα και θεωρώ ότι είναι και γουρλίδικο. Το θέμα είναι ότι σε μία εκπομπή να χωρέσει όλο το κομμάτι, η ιστορία της κριτικής μουσικής, όλοι οι λιράριδες, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ήδη ξεκίνησαν εδώ οι παραγγελίες, αν έχω ζωηδάκι κλπ. Δεν μπορεί με τίποτα να χωρέσει όλο αυτό το πράγμα. Είπαμε να δώσουμε μία γεύση σήμερα. Ωραία. Βασική πληροφόρηση. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ολόκληρη τη χρονιά της στήλης All About Music, που έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Αν με πάρουν φίλοι μου κριτικοί και αρχίσουν και το ζητάνε και το ζητήσει και η Κρήτη, εντάξει, θα κάνουμε και άλλο αφιέρωμα και ίσως πιο εξειδικευμένο. Πρέπει να κάνεις και ακόμα ένα. Ακριβώς. Θα κάνουμε και ένα. Οπότε και είναι μία βασική γεύση. Και είπαμε σήμερα να μην την αφιερώσουμε μόνο στα κλασικά, δηλαδή να πούμε ξυλούρι, γαργανουράκι κλπ. Που είναι η μεγάλη του είδους από πολύ παλιά. Να ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα, να δούμε κάποια πράγματα βασικά για την ιστορία της κριτικής μουσικής. Mm-hmm. Πολύ βασικά πράγματα, όχι μάθημα μουσικής. Γνωρίζατε ότι οι νόμοι από τους Κρήτες δινόντουσαν παραγγελιά να τους μαθαίνουν στα παιδιά με την μουσική μελωδία, με μαντινάδες, με την λύρα κλπ. Φαντάζεστε για ποιο λόγο? Όχι, πρώτη φορά το ακούω κι εγώ αυτό. Ναι, και εγώ να πω την αλήθεια. Γιατί αγαπάω ότι την Κρήτη είναι ένας αγαπημένος προορισμό. Πηγαίνω συνέχεια. Ναι, αλλά τώρα μας ενδιαφέρουν οι Κρήτες και για ποιο λόγο βάζανε μουσική μελωδία στα παιδιά. Ναι. Γιατί αλήθεια, για να ηρεμούν. Η αλήθεια είναι εκτός του, το ήταν ότι ήταν για διασκέδαση, για να μπορούν να διασκεδάζουν. Το βασικό ήταν ότι εντυπώνονταν καλύτερα τους νόμους. Ότι μέσω της μουσικής, μέσω της μουσικής, επειδή υπάρχει μελωδία και υπάρχει και εναλλαγή της μελωδίας, τα παιδιά εντυπώνονταν καλύτερα τους νόμους. Πολύ γι' αυτό ίσως και πολλά μαθήματα εγώ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης τα είχα περάσει όταν οι γύρω μου και από κάτω μου κάνανε πάρτι. Και ειδικά κριτικό πάρτι με λίρες κλπ. Άρα σε ταξιδεύει μάλλον σε κάτι. Υπάρχει πολλοί κόσμος άλλωστε που διαβάζει με τη μουσική. Με αυτό είναι σίγουρο. Και για οπότε είναι... βλέπετε ότι και στο, έχει παιδαγωγικούς σκοπούς, ότι είχε ιατρικούς σκοπούς, επιστημονικούς σκοπούς κλπ. Έτσι ξεκίνησε. Λοιπόν, τα έγχορδα μουσικά όργανα τα οποία υπάρχουν, γνωρίζουμε την λύρα βέβαια, υπάρχει το λαούτο, υπάρχει το βιολί, έτσι, και υπάρχουν 4 είδη λύρας, εγώ δεν τα γνώριζα, παρόλο που έχω ζήσει και έχω πάει σε πάρα πολλά πανηγύρια και νόμιζα ότι ήταν η λύρα,
Ένα συγκεκριμένο όργανο, ένα αυτό συγκεκριμένο... που βλέπαμε και τέλος. Ακριβώς, ακριβώς. Τα όργανα τα οποία υπάρχουν στην ουσία στην Κρήτη είναι, έχω εδώ πέρα πάρα πολύ υλικό, το οποίο και εγώ κατέβασα. Και πού να τα θυμάσαι όλα αυτά έξω, γιατί η Κρήτη είναι μια ολόκληρη Είναι η λύρα, το λυράκι, η βροντολύρα και η βιολόλυρα. Τα καλύτερα, όπως είναι στα βιολιά το Στρατιβάριους, το καλύτερο του είδους, τα καλύτερα θεωρείται του Μανώλη Σταγάκη, ο οποίος ήταν λυράρης και είναι και οργανοπαίχτης. Και έχει το όνομα. Ναι, βέβαια, είναι έχει γνωστό. Δημιουργήσει τεράστια σχολή και μάλιστα υπήρχε και κάποιο μυστικό στον τρόπο που βερνικόναν τη λύρα, γιατί προσδίδει αυτόν τον... Χρειαζόταν πάρα πολύ ώρα, μέρες και νύχτες φοβερή. Για να φτιάξεις ένα όργανο. Φοβερή. Δεν ήταν βιομηχανοποιημένα, τα σκαλίζανε ένα-ένα, να τα γυαλίσουν, να τα φτιάξουν. Παιδιά, μπορεί να έκαναν και μήνες για να φτιάξουν ένα όργανο. Αυτός ήταν η μεγάλη μορφή. Στην ουσία, η σύγχρονη κρητική λύρα έχει μορφοποιηθεί, έχει εξελιχθεί από το συγκεκριμένο. Έχει κάποιο συγκεκριμένο εργαστήριο στο Ρέθυμνο. Μόνο στην Κρήτη τα φτιάχνουν αυτά καθ' αυτού τα όργανα. Κοίταξε, τα αυθεντικά όργανα φτιάχνονται εκεί πέρα. Εννοείται ότι για εμπορικούς σκοπούς υπάρχουν και αλλού εργαστήρια, έχουν έρθει και εδώ στην Αθήνα και φτιάχνουν κλπ. Αλλά τα αυθεντικά παραδοσιακά είναι και παραμένει εκεί πέρα, έτσι. Ναι. Τώρα, χορούς, ποιους γνωρίζετε? Το Πεντοζάλι. Το Πεντοζάλι. Σούστα. Σούστα, ναι. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία δεν χορεύονται. Υπάρχουν έντεχνα κρητικά τραγούδια τα οποία δεν χορεύονται. Ένα γνωστό είναι του Γαργανουράκη, το οποίο μάλιστα Κρήτη μου, όμορφο νησί, κλειδί του παραδείσου, θεριό ανήμερο εσυβιές, να σε χαιρετήσουν. Αυτό το πρώτο τραγούδι σε... Ακριβώς. Γαργανουράκης. Παρ' όλα αυτά όμως με την πάροδο του χρόνου, λόγω του ότι οι περισσότεροι πανηγύρι, γάμος κλπ. Έχουν επικρατήσει τα χορευτικά. Δηλαδή τα κρητικά τραγούδια τα οποία είναι χορευτικά. Έτσι. Και έντονα χορευτικά. Και έντονα χορευτικά. Είναι τα καλύτερα χορευτικά για γάμους. Ακριβώς. Θα ακούσουμε ένα από τα... Έχω επιλέξει κάποια κομμάτια χαρακτηριστικά της κρητικής μουσικής, τα οποία θα μας περάσουν από διάφορες εποχές και διάφορες σχολές. Λίγα βέβαια για να μπορέσουμε να τα χορέσουμε. Μια μεγάλη παρένθεση. Τα κρητικά τραγούδια τώρα, επειδή δουλεύω και νύχτα, τα παίζουν και στα μαγαζιά. Εννοείται, είναι πολύ βασικό. Ετοιμάσου, γιατί ένα-δύο από αυτά είναι αυτά. Και όφυλα να ξεκινήσω από τα παραδοσιακά, σαφώς. Και να κλείσουμε με τα πιο μοντέρνα. Και να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι όλα έχουν τον χώρο τους και τη θέση τους μέσα στην μουσική, γιατί all about music, έτσι. Δεν κάνουμε διακρίσεις. Κάτι σημαντικό, το οποίο διαφέρει από τη δημοτική, ελληνική δημοτική παραδοσιακή μουσική. Η διαφορά της κριτικής είναι ότι είναι ζωντανή και ότι εξελίσσεται ακόμα και τώρα. Φαντάζεστε για ποιο λόγο? Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, αλλά είναι κάτι το οποίο το ζούμε καθημερινά από τα μπαρ, από τα κλαμπ, από τις ταβέρνες, αν πας σε πανηγύρι κλπ. Λόγω της μαντινάδας των στίχων που μπορεί να είναι ποίηση. Μπορεί να ο λυράρης να το λέει, μπορεί να είναι αντικριστά, ο ένας να λέει και ο άλλος να απαντάει. Είναι ατάκες, μπορεί να είναι πίεση. Είναι πίεση, ιστορίες καταρχήν. Είναι ιστορία. Και είναι από μικρά δύστιχα έως μεγάλα ποίηματα ή και μαντινάδες, έτσι. Δεν είναι τυχαίο ότι εξιστορούν, φτάνουν μέχρι και την πιο σύγχρονη ιστορία. Δηλαδή έχουμε μαντινάδες εκτός για τη σύγχρονη εποχή, για ιστορικά γεγονότα. Το θεωρώ εγώ πάντως πάρα πολύ, σε διακόπτω συγγνώμη για να μην το ξεχάσω, το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο και πολύ ιδιαίτερο και δεν μπορεί να το πετύχουν και όλοι, ακόμα και αν είναι κριτικοί, να βγάλεις επί τόπου μαντινάδα. Γι' αυτό και κάποιοι άνθρωποι έχουν κάνει μεγάλη καριέρα, επειδή είναι αυτοδημιούργητοι σε αυτό και είναι έμφυτο. Αυτό. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις τον Γιώργο, τον Αλέξανδρο, τη Μαρία και την Κωνσταντίνα και σε δύο λεπτά να έχουμε έναν εδώ και να μας πει τι κάνουμε τώρα με μαντινάδα και να πεις καλά, το είχε προσχεδιάσει. Αυτό θα το κάνουμε, Αλέξανδρε, και θα βγάλει για όλους μας μαντινάδα εδώ πέρα, να είσαι σίγουρο. Άρα, οι δύο λόγοι που έχει παραμείνει ζωντανή η μουσική, το ένα είναι οι μαντινάδες, οι ρήμες κλπ. Και ο άλλος είναι ο αυτοσχεδιασμός. Ο αυτοσχεδιασμός που είναι επί τόπου. Ο οργανοπαίκτης ανάλογα με τη μουσική διάθεση, με τη διάθεσή του εκείνη τη στιγμή, με την παρέα, με αυτά που γίνονται, που διαδραματίζονται στο πλατό, στην παρέα, βγάζει επί τόπου την αντίστοιχη μαντινάδα, αυτοσχεδιάζει και μπορεί, αν υπάρχει και δεύτερος λυράρης, να το κάνουν και αντικριστά. Είναι απίστευτο. Να κλείσουμε με τους χορούς και μετά πάμε να ακούσουμε λίγο τα κομμάτια που έχω επιλέξει. Πεντοζάλης, η Σούστα, ο Καστρινός ή Μαλεβιζιώτης και οι Πηδηχτοί. Οι Πηδηχτοί μάλιστα έχουν μία ιστορία και προέλευση από τους αρχαίους πυρίχιους χορούς,
που τι ήτανε, ήτανε πολεμικά γυμνάσια στην ουσία. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, ούτε και εγώ το είναι γνώριζα. Είναι φανταστικός χορός. Είναι... Χτυπούσαν τα πόδια τους στο έδαφος και ταυτόχρονα τις ασπίδες, για ποιο λόγο, με τα ξύφη τους, για να καλύψουν τι. Το κλάμα του νεογέννητου Δίου για να το σώσουν από τον Κρόνο που ήθελε να το σκοτώσει. Δηλαδή έχει απίστευτη ιστορία και νομίζω ακόμα και να ζεις και να είσαι μέρος της καθημερινότητας είναι πολλά πράγματα που δεν μπορούμε να τα γνωρίζουμε. Έτσι. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι αξίζει κάποια στιγμή ίσως να φέρουμε και κάποιο λιράρι σαφώς εδώ πέρα και να δημιουργήσει εννοείται μια και άλλη ατμόσφερα. Έχεις ετοιμάσει λοιπόν 6 ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κομμάτια από κριτικές δημιουργίες. Θα πάμε ένα-ένα να τα ακούσουμε έτσι λίγο, να μας χαϊδεύουν το αυτή. Πολύ λίγο, δεν θα μπορούμε να ακούσουμε σαφώς, το κομμάτι. Και για το οποίο θα μας λες, πες μας ποιο είναι το πρώτο, έτσι λίγο για να αρχίσουμε να... Το πρώτο, ποιο άλλο θα μπορούσε να ήταν. Είπα βέβαια δεν ξεκινάω με ξυλούρι κλπ. Ξεκινάω όμως με κάποιον που είναι στην οικογένεια, που είναι ο Ψαραντώνης. Είναι η αγάπη μου. Είναι αδέρφια με τον Νίκο και τον Γιάννη. Είναι η αγάπη μου και πάμε να ακούσετε πάμε τη να φωνή. Μας δώσετε λιγάκι. Υπάρχει περίπτωση να έχει αντιγραφέα. Είναι πολύ δύσκολο να τον μπερδέψεις με κάτι. Και ειδικά με τον δεις κιόλας. Είναι μια άγρια μορφή η οποία σε κερδίζει και έχει απίστευτο γέλιο. Έχει απίστευτη οι ατάκες του. Υπάρχουν πολλά ανέκδοτα με τον Ψαραντώνη. Μάλιστα. Πώς κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι όχι. Ναι, οφείλουν να κρατήσουν την παράδοσή τους και το στυλ τους και το υπόλοιπο. Πάμε στο τρίτο, το παιδί θαύμα. Μιχάλης Τζουγανάκης. Γεννήθηκε στο Βέλγιο και γαλουθήθηκε. Είναι μικρό. Είναι,
δεν είναι νεαρός, αλλά είναι μικρή ηλικία, είναι ο πιο μικρός ίσως από αυτούς που παρουσιάζουμε. Γεννήθηκε στο Βέλγιο και συναναστρεφόταν, δεν μπορείτε να φανταστείτε, με πόσους διαφορετικές φυλές, εθνικότητες κλπ. Το οποίο και τον επηρέασε. Ακούστε φωνή. Μη δουν το χωρίσιμο μας. 2 χρονών πιάνει το λαγούδι του αδερφού της στα χέρια και δεν το άφησε ποτέ. Τον θεωρούν παιδί θαύμα. Αγάπη μου, τον έχω στο δρόμο. Μελωδική. Σε βάζει να το νιώσει αυτό που λέει. Βέβαια, η Κωνσταντίνα τον τελευταίο καιρό έχει πάθει μια παράνοια με τα κριτικά. Ανεβάζει όλε τι μαντινάδες. Χωρίς να το ξέρω, επέλεξα την πρώτη εκπομπή και είναι και η Κωνσταντίνα. Ναι, δεν ξέρω τώρα πού είναι. Την αγαπώ την Κρήτη. Ο άνθρωπος αυτός θεωρείται το παιδί θαύμα γιατί μπαίνει 13 χρονών και γράφει στο στούντιο. Είναι απίστευτο δηλαδή αν το καλοσκεφτείτε έτσι. Αν και σε αυτά τα μέρη, Γιώργο, όταν γεννηθείς με αυτό το ταλέντο και από 2 χρονών κάνεις θαύματα. Δεν είναι τυχαίο ότι περισσότεροι είναι αυτοδίδακτοι. Είναι αυτοδίδακτοι ή έχουν κάποιο στην οικογένεια και μαθαίνουν από μόνοι. Μα αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις, δεν μπορεί κάποιος να σου διδάξει. Για τις μόνες του λογικό μετά. Είναι όμως και το τραγούδι πάλι εσένα έχω στο μυαλό. Καλή αριθμιώτησα. Επέλεξα τώρα εγώ τυχαία. Το κέντρο. Θα κακιώσουν τα Χανιά και το Ηράκλειο. Όχι, παιδί μου. Είναι το Βέλγιο, έρχεται, επαναπατρίζεται και ξεκινάει, μπαίνει στο στούντιο, γράφει και από τότε ασχολείται μόνο με αυτό, το παιδί θαύμα. Ο οποίος διατηρεί τον παραδοσιακό ύφο, το παραδοσιακό ύφος, ναι, και τη μελωδία. Πάμε να ακούσουμε το 5. Εδώ είναι ο Γιάννης ο κριτικός. Το είπα. Ακούστε. Το Βατερλό. Γιάννης κριτικός. Είναι ο άνθρωπος που, αν θυμάστε, κέρδισε το Your Face Sounds Familiar. Η τελευταία του εμφάνιση ήταν του Ξυλούρη και κέρδισε με αυτήν. Είναι απίστευτο. Τον είχε κάνει, ήταν φοβερή η μίμηση και άξιζε νομίζω. Ακούστε λίγο. Όποια παρανομία, όχι δεν θα σου πω γιατί σου έχω αδυναμία. Είναι ξεσηκωτικός. Παραμένουν. Θα κλέψω το δημόσιο. Ακούστε. Θα κλέψω εφορία και θα σε πάω αγάπη μου για στην Ελβετία. Παραμένει, η λύρα είναι ξεχωριστή, η μελωδία είναι κριτική, απλά έχει βάλει ήχους πιο μοντέρνους, λίγο πιο λαϊκούς, το έχει εξελίξει, η στίχη είναι σύγχρονη, αστειεύεται, εννοείται. Περιμένετε μέχρι να ακούσετε το επόμενο, το τελευταίο δηλαδή. Είναι εξίσου μπαμ ή λελ.
Είναι γεννημένος στο Ηράκλειο Κρήτης και έχει σπουδάσει μουσική. Έχει σπουδάσει μουσική στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι και πολύ καλό παιδί. Και είναι εξαιρετικό παιδί, εξαιρετικός άνθρωπος, ναι. Και το τελευταίο είναι από τη Μύκονο στην Κρήτη, οι Drulias Brothers, οι οποίοι είναι πολύ γνωστοί. Δεν υπάρχει bar club που σε κάποιο σημείο να μην παίξει αυτό το κομμάτι. Είναι κριτική, η μισή καταγωγή τους είναι κατά το ίμιση από την Κρήτη. Ακούστε εδώ, ξεσήκω, Μύκονο. Φέτος νομίζω ότι τραγούδαγα, γιατί μόνο όταν χαμό στην Μύκονο, αλλά με κριτικά. Εδώ... Όχι. Ακόμα τουλάχιστον. Εδώ η οικογένεια Ψαραντώνη, Ψαρογιώργη κλπ. Δεν θα μας παρεξηγήσουν, αλλά νομίζω ότι επειδή είναι παιδιά τους, παιδιά της Κρήτης, οφείλουμε η να τους δώσουμε... Η μόνη που μπορεί να μας παρεξηγήσει είναι η Ψαροκόστενα. 40 άντρες στην βραδιά. Ακούστε. Περίπου θα στυπέσουν. Μα μένανε οι δύσκολες, το λέω πως μ' αρέσουν. Είμαι μωρό μου κριτικός. Και είμαι Βλάτκο πάνω. Χωρίζουμε, τελειώσαμε και άκου τι θα κάνω. Και ο Ηλίας, αλλά ο Κωνσταντίνος έχει από χρόνια που τραγουδάει πάντα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ο άλλος παίζει. Και ο Ηλίας παίζει. Από τη Μύκονο στην Κρήτη. Αυτό ήταν hit του καλοκαιριού, εδώ τα τελευταία χρόνια. Οπότε νομίζω ότι η επιλογή των... Drulias Brothers. Παρακαλώ. Βλέπετε λοιπόν η επιλογή δείχνει αυτό το χαρακτηριστικό πέρασμα, δείχνει και την εξέλιξη της κριτικής μουσικής. Είναι, ίσως είναι άσχημο το ότι η ελληνική δημοτική μουσική έχει παραμείνει σταθερά, ναι. Δηλαδή δεν εξελίσσεται. Δηλαδή, ενώ εδώ πέρα, ακριβώς, το εξελίσσουν και βλέπετε ότι φτάνουμε και μέχρι τα σύγχρονα κριτικά κομμάτια. Δεν αφήνουν να χαλάσει. Ακριβώς, ακριβώς. Αφήνουν την ταυτότητά του. Λοιπόν, ακούστε. Εγώ δεν είμαι το εβδομάδο μου, τι μου το δώσετε αυτό. Για να τραγουδήσει. Αυτό το δώσαμε για να τραγουδήσει, αλλά σε μια άλλη εκπομπή που δεν θα έχουμε κοινό, γιατί τώρα έχουμε μεγάλο κοινό. Συγγνώμη, λοιπόν, η Μαρία δεν τραγούδαγε. Ναι, αλλά όχι κριτική μουσική όμως. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο, Γιώργο, καταπληκτικό το πρώτο θέμα. Μπράβο. Κάπως έτσι ο Γιώργος θα μας ταξιδέψει σε All About Music. Ελλάδα, εξωτερικό, Ευρώπη, Αμερική, International, Dana, ό,τι θέλεις, όλα θα τα πούμε. Εν καιρό έχουμε πάρα πολλά να μάθουμε μέσα από το All About Music. Πάω γρήγορα σε ένα μικρό διαφημιστικό και πιστεύω να κλείσω με θέμα για τα παιδιά και το χαρτζιλίκι του με Κωνσταντίνο Παπαϊάννου. Μην λείψει κανείς. Έλα, μητέρα, πώς είσαι? Πώς να είμαι, Γιώκα μου. Πονάω παντού, οι αρθρώσεις μου, τα κόκαλά μου. Δεν είμαι καθόλου καλά εγώ. Να τρέξεις να πάρεις αρθρολέν. Η Ελένη Νήθους και εγώ με το αρθρολέν σωθήκαμε. Πώς το πες, αρθρολέν? Αρθρολέν προστατεύει τις αρθρώσεις από τη γύρανση, διώχνει τις φλεγμονές, βοηθάει την ανάπλαση των αρθρώσεων. Για τις αρθρώσεις, αρθρολέν. Αρθρολέν από την Elogis Pharma. Τηλέφωνο 210-6251-080 και σε όλα τα φαρμακεία. Αχ, με το αρθρολέν σώθηκα! Σώθηκα, γε! Μαύρο κίμινο. Βάλε στην καθημερινότητά σου τον σπόρο των θεών. Μαύρο κίμινο. Ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα, θωρακίζει τον οργανισμό, χαρίζει ενέργεια, βοηθά στην διατήρηση υγιών μαλλιών και δέρματος. Μαύρο κίμινο. Ζητήστε το σε όλα τα φαρμακεία, αποκλειστικά από την John Noah. Μαύρο κίμινο. John Noah. Η υγεία μέσα από τη φύση. Τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής και ο λόγος είναι για τους μικρούς μας φίλους, για τα παιδάκια μας. Είτε είναι σε μικρότερη ηλικία, είτε σε πιο παιδική, είτε σε εφηβική. Γιατί το χαρτζιλίκι πολλές φορές είναι απαραίτητο συμπλήρωμα και εμείς, σαν παιδιά, δεν θέλαμε από τη γιαγιά τον παππού όλοι το χαρτζιλίκι. Δηλαδή πηγαίναμε και λέγαμε, αχ, μου έδωσε ο παππούς μου, έλα να πάμε να πάρουμε. Εγώ θυμάμαι ότι κερνούσε την παρέα σουβλάκια. Πηγαίναμε με τα πόδια στην πλατεία και κερνούσα σουβλάκια με το χαρτζιλίκι.
Σκύλο στα Σάββατα. Και χάρμπουργκερ, το θυμάσαι. Μη σου πω, Αλέξανδρε, ότι τώρα ξαναγίνεται τη μόδα στο χαρτζιλίκι. Και ακόμα και οι μεγάλοι ξαναπάνε στον παππού και στη γιαγιά. Ακόμα και εγώ θέλω χαρτζιλίκι όταν πηγαίνω. Θυμάσαι πώ πηγαίναμε με την κρίση. Με τα πατήγια. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται τώρα με τα παιδιά και τι είναι αυτό που πρέπει να προσέξουμε. Θα μιλήσουμε λίγο για το τι χαρτζιλίκι πρέπει να παίρνει το παιδί σε δημοτικό, γυμνάσιο και όταν μπαίνει στο λύκειο είναι και η εφηβεία. Ξεκινάει η εφηβεία βέβαια από το γυμνάσιο και μέχρι τα 18 το παιδί έτσι πως είναι, πως λέμε μέσα εισαγωγικά, πρέπει να παίρνει το ανάλογο χαρτζιλίκι. Αλλά να κάνουμε μία μεγάλη παρένθεση. Πέρα από την ηλικία του παιδιού και το τι χρηματικό ποσό πρέπει να παίρνει, είναι και ανάλογα την οικονομική άνεση που έχει η οικογένεια. Γιατί το σημαντικό είναι να συζητήσουμε με το παιδί ότι ο λόγος που του δίνουμε το χαρτζιλίκι, είναι να μάθει να από μικρή ηλικία, να μάθει να διαχειρίζεται σωστά τα χρήματά του και το οθούμε να γίνεται πιο υπεύθυνο. Δηλαδή, μέσα από αυτό το χαρτζιλίκι που θα του δώσουμε, όταν είναι 7 χρονών που θα πάει στην πρώτη δημοτικού, τα 2 ευρώ, τα 5 ευρώ, χωρίς ποτέ να κάνουμε υπερβολές, πρέπει να το μάθουμε να παίρνει σωστά πίσω τα ρέστα, να είναι υπεύθυνο, να μην χάσει τα λεφτά του. Βεβαίως. Στην ηλικία λοιπόν του δημοτικού, που ξεκινάει πάνω κάτω, είναι το παιδί 7 χρονών. Ανάλογα πάντα αν κερδίσει χρονιά ή όχι. Οι ανάγκες του είναι, όπως γνωρίζουμε, πάρα πολύ λίγες. Γιατί συνήθως το κολατσιό στην πρώτη, στη δευτέρα, στην τρίτη, μέχρι και τώρα παιδιά βλέπουμε που πάνε και γυμνάσιο, παίρνουν το κολατσιό από το σπίτι. Γιατί δεν έχουν αυτή τη μεγάλη δυνατότητα να δίνει η μαμά τα 2 ευρώ την ημέρα. Το χαρτζιλίκι θα αφορά στην ηλικία του δημοτικού μόνο την ώρα του σχολείου. Δηλαδή δεν θα δώσει έτσι πως θα δώσει έναν έφηβο για να έχει να πάει και για ένα καφέ. Mm-hmm. Και δεν θα του δώσει ποτέ λεφτά του παιδιού, στην ηλικία του δημοτικού μιλάμε πάντα, και θα του πεις κάντα ό,τι θες. Βάζεις σαν γονιός το όριο. Γιατί αν το μάθεις το παιδί από την ηλικία των 7, να του δίνεις τα 5 ευρώ και να σου έρχεται πίσω με ένα δεκάλεπτο, θα σου έρθει στο γυμνάσιο και στο λύκειο και θα σου ζητήσει πολλά παραπάνω. Έχουμε να πούμε τώρα στο γυμνάσιο, στο λύκειο και στην εφηβεία. Βέβαια, αλλάζουν λίγο οι ανάγκες, γιατί τότε και τα κορίτσια, επειδή ενηλικιώνονται πιο γρήγορα, και τα αγόρια κτλ. Οπότε τότε δεν μπορείς να του δίνεις τώρα 2 ευρώ, εννοείται, και 5. Ακριβώς, άμα δώσεις 2 ευρώ και σε ένα παιδί του δημοτικού για να φάει, να πιει ένα νεράκι και να πάρει μια σοκολάτα. Μα τι κάνει 2 ευρώ σήμερα. Δεν φτάνουν. Θέλεις τουλάχιστον 5 ευρώ. Εγώ θυμάμαι από μικρή που έπαιρνα το κολατσιό μέχρι, νομίζω, Τετάρτη δημοτικού. Και μετά μας έδιναν, τότε είχαμε ακόμα τις δραχμές. Κρύβε λόγια. Τι, κρύβε λόγια, κρύβε λόγια. Παίρναμε ένα χιλιάρικο και το σπάγαμε στα 4. Αλλά με 100 δραχμές μπορούσαμε να πάρουμε και μία τυρόπιτα. Τώρα πλέον τα 5 ευρώ σε ένα παιδί, όχι να έχεις αδερφό ή αδερφή. Δεν είναι υπερβολή, δεν τους φτάνουνε. Γιατί άμα κάνει η τυρόπιτα 2 ευρώ, το νεράκι 50 λεπτά και μία σοκολάτα 1 ευρώ, εντάξει, σου φτάνουν. Και πάλι θα ζωριστείς. Και για την άλλη μέρα. Ξέρεις ποιο όμως είναι εδώ το νόημα, ότι πρέπει ένα παιδί να μάθει παν μέτρων άριστον για ποιο λόγο. Όχι γιατί είτε δεν του φτάνουν, είτε μπορεί να πάρει κάτι πιο υγιεινό από το σπίτι, να το τονίσουμε ναι, και αυτό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Γιατί άλλο το κηλικείο έχουμε κάνει παραφερή εκπομπή, νομίζω, και έχουμε θίξει το συγκεκριμένο θέμα. Όχι γιατί πρέπει να πάρει καθ' αυτού κάτι γίνο, πρέπει να μπει από νωρίς στην οτροπία ότι έτσι και μεγαλώσω και σπουδάσω, δεν ξέρω τι λεφτά θα βγάλω και τι λεφτά θα διαχειρίζομαι στη ζωή μου. Αν ένα παιδάκι μάθει από μικρή ηλικία να έχει 5 ευρώ στο δημοτικό, να ζητάει 20 ευρώ στο γυμνάσιο και 50 στο λύκειο, θα βγει να δουλέψει και όταν θα πάρει πρώτο μισθό 350 ευρώ, εκεί θα τα δει όλα ανάποδα. Γι' αυτό λέμε ότι κατά τη διάρκεια της εφηβείας, το παιδί πρέπει να καταλάβει το πώς βγαίνουν τα λεφτά και τι σημαίνει οικονομική κρίση. Και αν η οικογένειά του δεν έχει αυτή την οικονομική άνεση και μας ζητάει, παράδειγμα, ένα καινούργιο κινητό ή κάθε μέρα να βγαίνει με τους φίλους του. Του εξηγούμε, χωρίς ποτέ, σε καμιά περίπτωση, να του προκαλέσουμε άγχος, σε τι οικονομική κατάσταση βρίσκεται η οικογένειά μας. Και με αυτό όμως τον παροτρύνουμε και του λέμε ότι μπορεί να πιάσει και το παιδί, άμα είναι σε πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση η οικογένεια, μία δουλειά,
Και το παροτρύνουμε ότι θα βρεθούν λύσεις και να μην το αγχώνουμε και του προκαλέσουμε αυτό που λέμε άγχος της εφηβείας. Γιατί πολλά παιδιά, πέρα από τα μαθήματά τους, που πρέπει να είναι συνεπείς τα πιο πολλά, αγχώνονται και γι' αυτό, για το οικονομικό. Γιατί ο Αλέξανδρος να έχει 20 ευρώ και σήμερα εγώ να μην έχω καθόλου. Ναι. Καταλάβατε πώς το εννοώ. Ναι. Νομίζω, είναι πάρα πολύ hot θέμα. Κωνσταντίνα, νομίζεις ότι τα Ελληνόπουλα, ξεκινώντας από την οικογένεια και το χαρτζιλίκι, ακριβώς από το χαρτζιλίκι, είναι κακομαθημένα? Είναι κακομαθημένα και θα σας πω γιατί. Γιατί φτάνουμε και εμείς για τις γυναίκες, λες, ο άντρας πρέπει να φύγει πιο νωρίς από το σπίτι. Και φτάνουμε 30 και 40 χρονών. Αυτό ήθελα να πω. Και σε τρέφει ο γονιός. Και οι άντρες πιο πολύ το κάνουν, γιατί η κοπέλα οριμάζει πιο εύκολα, φεύγει. Ο άντρας δυσκολεύεται να αφήσει τη μαμά, το χαρτζιλίκι, το σπίτι και όλα τα σχετικά. Σύντομα το χαρτζιλίκι μόνο από έναν δεν μας φτάνει. Γιατί μετά περνάμε, λέει, έλα πάρε, μην πεις, δεν θα πω τίποτα στον παππού σου, ότι σου δώσα εγώ. Εγώ σε αυτό αναφερόμουν κακομαθημένο. Δεν είναι τυχαίο ότι παρόλο την οικονομική κρίση, και δεν το λέω κατηγορώντας τους Έλληνες, την ελληνική νέα γενιά, είναι, βλέπεις, μεγαλώνουν, προτιμούν αντί να πάνε να πιάσουν μια δουλειά με βασικό μισθό, που δεν υπάρχουν πολλές, υπάρχουν όμως κάποιες πολύ αξιοπρεπέστατες. Ξεκινώντας ίσως από το χαρτζιλίκι που έχουν μάθει, θα πάνε στη μαμά, στον μπαμπά, στην οικογένεια, στον παππού, στη γιαγιά αν ζουν. Πλάς σήμερα έχουμε και το χαρτζιλίκι του κράτους που λέγεται Ταμείο Ανεργίας. Που δεν έχει ταμεία, σου λέει γιατί να πάω να βρω εγώ ένα μισθό. Είναι πάρα πολλές οι δουλειές εκεί πέρα έξω, οι οποίες δεν είναι όλες manager και supervisor και καλύτερες κλπ. Οι οποίες είναι πολύ ακριβώς. Μήπως λοιπόν θεωρώ ότι είναι μάλλον λίγο κακομαθημένα ξεκινώντας από μικρά παιδιά. Γιατί δεν ξέρω σε ποια χώρα γίνεται. Όταν πας 18 και συνεχίζεις. Όταν πας 16 παντού. Και συνεχίζεις να μένεις εκτός με τους στην Ελλάδα. Σου, πληρώνεις ενίκιο στους γονείς σου. Πρώτα απ' όλα, 18 χρόνια τους δείχνουν την πόρτα, πήγαινε βρες δουλειά, μείνε μόνος σου και λοιπά. Στις περισσότερες, Αμερική δε, έχει φτάσει στο άλλο άκρο. Αμερική είναι και η πιο, πιστεύω, επειδή έχει ζήσει η μάνα μου στην Αμερική, έχω γεννηθεί εκεί πέρα, μου λέει η μάνα μου όταν πήγα, ήταν σε μένα έγκυος 16 χρονών με το που με γέννησε. Τη στείλανε χαρτί. Την οπάθησε. Είπε τι έκανα. Πρώτα. Το μεγάλο. Λοιπόν, τη στείλανε χαρτί να πιάσει δουλειά, να εργαστεί κατευθείαν. Με τη διαφορά και θέλω να μοιραστώ όμως κάτι για να λέμε και τα θετικά. Γνωρίζω παιδάκι το οποίο έπαιρνε χαρτζιλίκι και επειδή ο καλύτερος φίλος του προερχόταν από οικογένεια που δεν είχε την οικονομική άνεση, τα έδινε, δηλαδή ήταν στα δύο. Αυτό δηλαδή είναι υπάρχουν λίκιο, τέτοια και λίκιο. Εκεί το χαρτζιλίκι έχει έναν άλλο σκοπό. Αυτό έτσι. Είναι που σου είπα και εγώ πριν, το παιδί πρέπει να μάθει τη σημασία του χρήματος. Το χρήμα τι είναι, είναι κάτι χάρτινο. Μπορείς να το βάλεις, να το σκίσεις, να το κάψεις, να το κάνεις οτιδήποτε. Έτσι, έχει έτσι. Τόσο μεγάλη δύναμη που πρέπει να μάθεις μες στο μυαλό σου να το διαχειρίζεσαι. Έτσι. Δεν είναι τσιγκουνιά να λες ότι εγώ στο παιδί μου σήμερα θα δώσω 2 ευρώ και ας πάρει το άλλο 5 ευρώ. Αν εξηγείς το παιδί σου, μην αισθάνεσαι μειονεκτικά, όχι γιατί έχουμε λίγα λεφτά, γιατί έτσι πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι τα λεφτά. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Το σημαντικότερο ποιο είναι, ότι κακά τα ψέματα. Αν η οικογένειά σου έχει λεφτά, έχεις ένα ευκολότερο μέλλον. Έχει, δεν έχει, όμως πρέπει να μάθεις να το διαχειρίζεσαι αυτό. Ναι, αλλά οι γονείς πλέον, οι μοντέρνοι γονείς, να πάρουμε το σήμερα, διαχειρίζονται το παιδί και το βλέπουν μερικές φορές σαν χρήμα, δηλαδή, κάνε αυτό, το θα σου δώσω αυτό. Ναι, καλά, αυτό που λες είναι όντως, έχει δίκιο, γιατί σου λέει σαν επιβράβευση. Ναι, σαν επιβράβευση. Το μεγαλύτερο λάθος. Ναι, δεν είναι να το... Βέβαια, όλο αυτό ξεκινάει, για να το κλείσουμε, ξεκινάει από το πώς το παιδί μαθαίνει να διαχειρίζεται ναι, ακριβώς, και την δύναμη... Που αυτό που λέμε το χρήμα. Από τα χρήματα. Ναι. Όταν το παιδί το μάθεις ότι παίρνει αγάπη μου, ξόδεψε και 1 εκατομμύριο να του δίνεις, θα το ξοδεύει. Όταν το μάθεις ότι και 1 εκατομμύριο να έχεις, πάρε, ξόδεψε αυτά που θες και άστα τα άλλα γιατί δεν ξέρουμε, θα τα διαχειρίζεται αλλιώς. Γιατί και εγώ, ας πούμε, στον ανιψιό μου που δίνω χαρτζιλίκι, κάποια στιγμή μου λέει: θα πάρω μηχανή. Πώς θα την πάρεις, βρε, του λέω, αφού δεν δουλεύεις. Και μου λέει: θύε, εγώ 5 χρόνια. Που μου δίνατε 50 για να βγω, 70 για να βγω, 60 για να βγω. Καλούσα τα 20, τα κρατούσα και έχω μαζέψει τα πρώτα 500. Μπράβο. Αυτό είναι μπράβο. Που πρέπει να πούμε. Και κάτι τελευταίο, ότι όταν δίνετε το χαρτζιλίκι σαν γονείς στο παιδί, δεν θα πηγαίνει ο ένας από τους δύο να δίνει κρυφά παραπάνω λεφτά αυτό το στο παιδί. Παλιά, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Γιατί το λέω αυτό, γιατί αργότερα στέλνεις τα μηνύματα στο παιδί ότι δεν υπάρχει υπευθυνότητα και ειλικρίνεια μέσα στην οικογένεια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργος Γκόλιας, All About Music. Μαρία Κατσουλέρη, Συμβουλές Υγείας. Και βεβαίως, το τελευταίο μας θέμα, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, τα πάντα για το παιδί. Αλέξανδρος Πετρίδης εδώ πέρα στη Σκυτάλη, τώρα την δίνω στην επόμενη εκπομπή, αλλά μην ξεχνάτε, στο Αλέξανδρος Πετρίδης, όπου μπορείτε και να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι στο YouTube, πάρα πολλά πλούσια δώρα, ενημερώνεστε και ανεβαίνουν όλες τις εκπομπές το τέλος της εβδομάδας. Και τώρα νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι όλοι μαζί να γευτούμε το υπέροχο γαλακτομπούρεκο από το μοναδικό. Γαλακτομπούρεκο, έτσι είχε ξεκινήσει Ήλιον, αλλά τώρα πια γνωστά σε όλους, σε όλη την Αττική, ζαχαροπλαστεία Ήλιον. Φιλιά πολλά, γεια σας!